Αν την αφήνανε 10 λεπτά, θα γινόταν εδώ πέρα όλα παράνομα του πυρός. Αυτό το πράγμα δεν το ξαναδεί. Η μάχη των πυροσβεστών με τις πύρινες γλώσσες, αν και δύσκολη, στέφθηκε με επιτυχία. Άνδρες των πυροσβεστικών αρχών των Χανίων επιχειρούσαν για αρκετή ώρα το πρωί μέχρι ότου να κατασβήσουν ακόμα και την πιο μικρή αιστεία της φωτιάς, ώστε να εξαλειφθεί ο κίνδυνος της επέκτασης της στην γύρω περιοχή. Πρόκειται για την καταστροφική φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 7 το πρωί σε ένα από τα καφέ της δημοτικής αγοράς στα Χανιά, η οποία πήρε γρήγορα διαστάσεις. Βλέπω εκεί είχε αρπάξει μια κούτα δική μου στο πατάρι. Παίρνω τον πυροσβεστήρα, προσπάθησα να τη σβήσω, δεν έσβησε με τον πρώτο. Παίρνω το δεύτερο πυροσβεστήρα, ρίχνω και το δεύτερο. Σβήνει σχεδόν τελείως, αλλά ερχόταν με δύναμη φωτιά από το διπλανό, από το χώρισμα. Ερχόταν από το, πιθανόν από το διπλανό κατάστημα κάτι να είχε συμβεί. Και είχαμε καλέσει ταυτόχρονα και την πυροσβεστική. Η φωτιά ξεκίνησε γύρω στις 7 και 10, ήμουν εδώ. Προσπάθησα να βοηθήσω από εκεί που ξεκίνησε η φωτιά, αλλά δυστυχώς δεν την προλάβαμε και τα αποτελέσματα τα βλέπετε. Αυτή η πυρκαγιά, ενώ δεν φαινόταν, ήταν κάποιες εκτάσεις. Η φωτιά που ήταν μεγάλη και η καπνή ήταν ορατή από πολύ μακριά, ξεκίνησε από καφενείο που βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της αγοράς και πολύ γρήγορα επεκτάθηκε σε άλλα 3 καταστήματα, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημίες κυρίως στα πατάρια των επιχειρήσεων, ενώ από τα νερά ζημίες υπέστησαν και οι ισόγειοι χώροι των 4 καταστημάτων. Στο σημείο καιγόταν 3 πατάρια μαγαζιών. Το ένα μαγαζί ήταν καφετέρια, το άλλο είδη δώρων και το άλλο τυροκομείο. Τα πατάρια καταστράφηκαν ολοσχερώς και τα μαγαζιά μερικώς. Καταστραφήκαν τελείως τα 3 μαγαζιά, έχουν πάθει πολύ μεγάλες ζημίες. Δεν ξέρω αν μπορέσουμε να ξανανοίξουμε. Και είναι και ανασφάλιστα, όπως το ξέρω, και τα 3. Οπότε τα πράγματα θα είναι αρκετά δύσκολα. Είναι μια μαύρη μέρα σήμερα για την αγορά. Η αγορά που ιδρύσε ως το 1913, παρόμοια καταστροφή, είχε ζήσει μόνο κατά τη γερμανική κατοχή. Ευτυχώς, ανθρώπινες απώλειες δεν υπήρξαν. Η άμεση επέμβαση πυροσβεστικής γλίτωσε το κτίριο από ολοσχερή καταστροφή. Στη μάχη της κατάσβεσης ρίχτηκαν 13 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Νέο λίγο αργότερα στο σημείο έφτασε και ο Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σιμανδυράκης με συνεργάτες του, ο οποίος δεσμεύτηκε να σταθεί στο πλευρό των πληγέντων, ούτως ώστε να καταφέρουν να ορθοποδήσουν και να λειτουργήσουν κανονικά τα καταστήματά τους σε άλλο σημείο. Υπογράμμισε επίσης πως οι εργασίες για την ανακατασκευή της δημοτικής αγοράς θα ξεκινήσουν κανονικά το φθινόπωρο. Από τη μεριά του Δήμος αναζητά εναλλακτικούς χώρους για να μπορέσουν οι επιχειρηματίες, οι τρεις αυτοί, να μετεκατασταθούν προσωρινά και το συντομότερο δυνατό να μπορέσουν να λειτουργήσουν τις επιχειρήσεις. Πάντως, όπως όλοι ανέφεραν, αν η φωτιά ξεσπούσε τις νυχτερινές ώρες που τα καταστήματα είναι κλειστά, τότε οι συνέπειες πιθανότατα να ήταν ολέθριες για τη δημοτική αγορά.